Φάουλ ήταν, αλλά ο διαιτητής άφησε τη φάση. Μπακαλούδης. Μακριά η μπάλα. Φρατζίδης. Ζηλιασκόπουλος περνάει. Μαντούδης. Κολλάει η μπάλα, βγαίνει ξανά για τρίτη με τέταρτη φορά ο τερματοφύλακας στα Κερδίκες. Για να σώσει την αιστεία του, έχει εκτεθεί επανειλημμένα ο τερματοφύλακας του Θεωρίου από τους αμυντικούς της ομάδας του. Ταταρλής και πλάγιο out. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει ο παίκτης του Θεωρίου. Γεωργούσης. Βγαίνει στη φάση και ο Βλαχούδης Αντωνιάδης μπροστά εκεί που είναι Ταταρλής, κόβει ο Πιπερούδης, Ταταρλής σεντράρουν οι παίκτες του Θεωρού, κόβει εκεί ο Αντωνίδης, είναι και ο Γεωργούσης και ο κόρνερ η κεφαλιά του Αντωνίδη. Ένα κόρνερ για την γηπεδούχο ομάδα με τον Ταταρλή, εκτελέστηκε και τον αμυντική και επιθετική, διώχνει ο Ελληνίδης για τον Τερτσούδη. Φάουλ έκανε εκεί πέρα και offside, ναι, offside είναι Αντωνιάδης. Προηγουμένως είχε γίνει ένα φάουλ πάνω στον Τερτσούδη Κώστα, δεν το σφύριξε ο διαιτητής και τώρα έχουμε το offside που το σφυρίζει με την υπόδειξη του επόπτου γραμμών κ. Ξανθόπουλου. Πεχλιβανούς εκτελεστής, εκεί που πάει μπάλα είναι ο Ζηλιασκόπουλος, Αντωνιάδης, κοντράρει με το Δρατζίδη μπάλα, Πιπερούδης που παραχωρεί πλάγιο out. Εκτελέστηκε και το πλάγιο, γίνεται η σέντρα, κεφαλά, Ζηλιασκόπουλος, μόνος του και out. Καλή ευκαιρία για την ασπίδα Θεωρού να ισοφορήσει τον αγώνα. Μυρολίδης εκτελεί, κόβει ο Πιπερούδης. Ένα σουτ του Μποντζίδη και εκτελέστηκε. Διώχνει εκεί ο Τερζούδης. Ανεβάζει την μπάλα ο Βλαχούδης. Μαντούδης και Ταταρλής. Μπαίνει τώρα και ο Βλαχούδης στη φάση. Ταταρλής κρατάει την μπάλα και ο Τερζούδης παραχωρεί πλάγιο out. Έχουμε φτάσει στο 37ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και αναγέννηση μεταξύ μας προηγείται 1-0 με γκολ του Τερτσούδη Κώστα. 8 λεπτά περίπου μένουν για να λήξει ο αγώνας. Και ένα φάουλ τώρα για την γηπεδούχο ομάδα. Μικρό κνευρισμή των ποδοσφαιριστών. Έχουμε εκεί επεισόδια. Είναι και ο διαιτητής και κόκκινη κάρτα δείχνει. Τώρα να δούμε ποιον δείχνει κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα έδειξε το Ζηλιασκόπουλο. Μάλλον. Κόκκινη κάρτα έδειξε ο διαιτητής στον παίκτη του Θεωρού. Στον Πετρίδη πρέπει να έδειξε κόκκινη κάρτα. Για να δούμε. Στον
Στο Ζελιασκόπουλο. Στο Ζελιασκόπουλο έχει δείξει την κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Ο οποίος αποχωρεί κιόλας από τα... Και τον Ελληνίδη Βαγγέλη έδειξε κόκκινη κάρτα. Δυο κόκκινες κάρτες λοιπόν, μια στο Ζελιασκόπουλο και μια στον Ελληνίδη. Πιπερούδης παραχώρησε κόρνερ. Σέντρα και φάουλ. Φάουλ έκανε ο Αντωνιάδης πάνω στον τερματοφύλακα Μπακαλούδη. Σωστά λοιπόν ο διαιτητής ακύρωσε αυτό το γκολ αφού σφύριξε την πίνη πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα. Φάουλ έκανε ο Αντωνιάδης πάνω στον Μπακαλούδη. Ελληνίδης και Μερλίδης. Μαντούδης διώχνει και offside. Offside και πλάγιο out. Τερζούδης κόρνερ. Και είχε μπει κι άλλη μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε τι δίνει ο διαιτητής τώρα εκεί. Έδωσε ελεύθερο Αντωνιάδης και Δρατζίδης. Ένα σουτ εκεί του Γεωργούση. Μποντζίδης. Σε πλάγιο out. Φερίζει ο διαιτητής. Ένα φάουλ εκεί πέρα. Εκτελείται ένα σουτ. Κόβει ο Δρατζίδης. Ο Ελληνίδης. Ένα φάουλ έγινε εκεί πέρα για την Ασπίδα Θωρού. Πολλοί παίχτες κοντά στο διαιτητή. Έχουμε φτάσει στο 42 λεπτά. 3 λεπτά μένουν περίπου για να τελειώσει ο αγώνας. Και αλλαγές μεταξύ μας προηγείται 1-0 με γκολ του Τρατσούδη. Μερλίδης. Βγαίνει ο Μπακαλούδης, αποκρούει. Βγαίνει και ο Τακερδίκης τώρα, ανεβάζει την μπάλα, offside, είναι offside. Τρεις παίκτες της Ασπίδας του Ρίου. Παίκτες Μερλίδης και Ζελιασκόπουλος, ανεβάζει την μπάλα ο Ζελιασκόπουλος, Ταταρλής. Μαντούδες. Πλάγιο out. Ταταρλής Γεωργούσης με το χέρι. Με το χέρι ο ποδοσφαιριστής του Θεού. Σφυρίχτηκε έγκαιρα από το διαιτή. Περούδες λάθος μεταβίβαση του Πιπερούδη πάνω στον Ταταρλή. Αντωνίδης και μπαίνει ο Μποντζίδης. Και κόρνερα. Μετά το λάθος μεταβίβαση του Πιπερούδη. Φτάνουμε σε αυτό εδώ το κόρνερ.
Να κεφαλά του Γιώργου σου και offside. Offside έχει φύριξει ο διαιτητής. Offside που θα εκτελεστεί από τους ποδοσφαιριστές της Αναγέννησης Πεταξάδων. Μπερλίδες και Μαντούδες, Μπερλίδες, κρατάει την μπάλα, ένα λεπτό μένει για να λήξει ο αγώνας. Αντωνιάδης βγαίνει τριζούς και κόβει, Δρατζής κάνει φάουλ. Και κίτρινη κάρτα στο Δρατζίδη. Έλα. Σηκώθηκε ο ποδοσφαιριστής του Θερού. Έχει λήξει η κανονική διάρκεια του αγώνα. 45 προς 46. 46ο λεπτό λοιπόν. Και φάουλ. Πολύ ωραία ο νεαρός πορτιέρ της Αναγέννησης Μεταξάδων. Σαν Έλουρος κατέβασε την μπάλα από αυτό το δυνατό και έντεχνο φάουλ του παίκτη του Θερού. Πετρίδης και φάουλ. Φάουλ ο Δρατζίδης έκανε. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Και out. Όπου να είναι ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Έχουν φτάσει στο 47ο λεπτό. Πεχλεβανούδης, Γεωργούσης, Ζηλιασκόπουλος, Μαντούδης και φάουλ. Φάουλ στο Μαντούδη, δυο παίχτες. Του Θεωρού. Καθυστέρηση λοιπόν παίζουμε. Το φάουλ για την Αναγέννηση Μεταξάδων. Βλαχούδης το εκτελεί. Πετρίδης και Ελληνίδης. Πετρίδης. Και ο παίχτης του Θεωρού άρχισε να χτυπάει τον Ελληνίδη. Είναι ο Πετρίδης αυτός ο παίχτης. Μπήκε ο διαιτητής στη μέση. Διαμαρτύρονται οι ποδοσφαιριστές του Θεωρού πάνω στο διαιτητή. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής και ο Τσόνης φυρίζει τη λήξη. Το αγώνα που βρίσκει νικήτρια την Αναγέννηση Μεταξάδων με σκορ 1-0 μετά από γκολ του Τερτσούδη. Εδώ στο γήπεδο Θεωρού έχει γίνει ένα παιχνίδι μέσα σε ένα αγωνιστικό χώρο λασπωμένο και εντωμεταξύ πριν από 10 λεπτά έβρεχε συνέχεια με αποτέλεσμα να γίνει ένα παιχνίδι μέσα στη λάσπη και να μην παρουσιάσει το θέμα που έπρεπε να παρουσιάσει. Η Αναγέννηση Μεταξάδων έβαλε ένα γκολ, το μοναδικό, με τον Τερτσούδη Κώστα, μετά από ένα γκολ του, μετά από ένα λάθος του Ζηλιασκόπουλου, το εκμεταλλεύτηκε έντεχνα ο ταχύτατος
ο ταχύτατος επιθετικός της Αναγιάς Μεταξάλων Ταρτσούδης και πέτυχε το μοναδικό τέρμα που πήρε και την νίκη. Εντάξει, στο 38 είχαμε δύο κόκκινες κάρτες, μία για τον Ζηλιασκόπουλο και μία για τον Ελληνίδη. Για ο διαιτητής τους έβγαλε γιατί αλληλοχτυπήθηκαν. Και από εδώ από το κινητικό γήπεδο Θεωρού σας χαιρετούμε και σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.